Πάμε εμείς τώρα Ουάσιγκτον, πάμε να βρούμε και να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου, να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα Μιχάλη. Καλά στο Μιχάλη μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Έβλεπα ρε Μιχάλη νωρίτερα το πρωτοσέλιδο των νέων και σε μνημονεύαμε εδώ με την Άννα, γιατί είδα ότι η κυρία Μέρκελ ετοιμάζει ένα καινούριο βιβλίο για τα χρόνια του μνημονίου και λέω να δεις, στο Μιχάλη θα το στείλει υπογεγραμμένο. Ναι, βέβαια. Η καλή 100% βέβαιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα πάμε στα θέματα της Τουρκίας που είναι πολύ σοβαρά πλέον. Να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, του Λευκού Οίκου, ο περίφημος Κίρπι, δήλωσε ξεκάθαρα πια ότι οι Αμερικανοί θέλουν παράταση της αναγωγής. Άρα σε αυτό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμφωνούν απόλυτα με τους Ισραηλινούς. Θέλουμε να δούμε ελεύθερους, είπε ο κύριος Κίρπι, όλους τους Αμερικανούς ομήρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα για το Λευκό Οίκο. Το γεγονός ότι η Χαμάς δεν απελευθερώνει τους Αμερικανούς υπηκόους. Ναι. Αρχικά οι Αμερικανοί είχαν πει ότι είναι 29 Αμερικανοί όμηροι. Στη συνέχεια είχαν απελευθερωθεί δύο γυναίκες. Υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι 25 καθαρά Αμερικανοί πολίτες, διότι υπάρχουν και πολίτες που έχουν την πληβικότητα, που έχουν και την υπηκότητα και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άρα απόψε για μας ο Λευκός Οίκος ξεκάθαρα ζητά παράταση και αυτής της αναγωγής. Νομίζω ότι, ο Biden... από τέσσερις πήγαμε σε έξι μέρες, mm-hmm. θέλουν και άλλες ημέρες. Το Ισραήλ βεβαίως παραμένει στο στόχο, Γιώργο, που είπαμε από την περασμένη εβδομάδα, ότι θέλει 10 ομήρους για κάθε μέρα. Για κάθε μέρα, ναι. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες. Ο Biden, νομίζω ότι ο ίδιος ο Biden δεν αντέχει με τίποτα την σκέψη και την ιδέα ενός κουτιού το οποίο θα γύριζε πίσω και θα είχε τη σωρό ενός Αμερικανού πολίτη. Σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ένα χρόνο έχετε εκλογές. Αυτά τα πράγματα μετράνε πάρα πολύ στη συνείδηση των Αμερικανών πολιτών και νομίζω ότι οι Αμερικανοί εδώ παίζουν ένα ρόλο τον οποίο δεν τους έχουμε συνηθίσει και τόσο πολύ, Μιχάλη. Εδώ υποκαθιστούν τον ΟΗΕ και προχωράνε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις οι ίδιοι. Αυτόκλητα. Ναι. Συμφωνώ. Ο ΟΗΕ απουσιάζει. Όπως ξέρεις, γίνονται συνεδριάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καταλήγουν συνέχεια σε αδιέξοδο. Οι Αμερικανοί βέβαια έχουν το δικό τους τον πόνο, επειδή έχουν δικούς τους υπηκόους ανάμεσα στους ομήρους. Μιχάλη. Επίσης, να πούμε ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν περίπου και οι Γάλλοι, διότι έχουν και αυτοί ομήρους και δεν βλέπουν καμία κινητικότητα. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, επειδή αναφέρει το κομμάτι των ομήρων, ότι ο Νετανιάχου ήταν ξεκάθαρο σε αυτό, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Στόχος μετά ήταν να εξαλειφθεί η Χαμάς. Άρα αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι μετά το τέλος της εκεχηρίας υπάρχει στόχος να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Βεβαίως. Δεν το παίρνει πίσω ο Νετανιάχου αυτό. Το είπε ξεκάθαρα και δημόσια, δεν το κρύβει. Το είπε ξεκάθαρα και στους. Το είπε πρώτα στον κύριο Biden, ο οποίος βεβαίως αντέδρασε. Διότι αν ξεκινήσει αυτή τη φορά, θα ξεκινήσει η λεγόμενη η άνευ προηγουμένου χερσαία επιχείρηση. Η τελική λύση. Θυμάστε που λέγαμε από την αρχή του πολέμου. Αυτή δεν ξεκίνησε. Βεβαίως ο Ισραηλινός στρατός είναι σχεδόν παντού στη Γάζα. Αλλά υπάρχουν και αυτοί εδώ στην Αμερική που πιστεύουν ότι ακόμα δεν είδαμε τις πιο μεγάλες μάχες και ότι ο βασικός ορμός της Χαμάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Νότια Γάζα και εκεί θα δώσει μεγάλο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Πάντως, ο κύριος τον οποίο βλέπαμε στο κάτω παράθυρο από εσένα μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο κύριος Νετανιάχου, έχει ένα, πώς να το πω, ένα κακό σπυρί λίγο πιο χαμηλά από την πλάτη. Τους εθνικιστές με τους οποίους ο ίδιος έχει κάνει συγκυβέρνηση, ο Υπουργός Ασφαλείας του βγήκε και είπε ότι αν υποψιαστώ ότι αυτό εδώ πάει λαού-λαού για λήξη του πολέμου, εγώ θα φύγω και θα ρίξω την κυβέρνηση. Αυτό για τον Νετανιάχου θα ήταν το οριστικό χ. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένας άνθρωπος χωρίς πολιτικό μέλλον. Γιώργο, να πούμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην ουσία το οδηγεί
το λεγόμενο πολεμικό συμβούλιο, έτσι, στο οποίο συμμετέχουν και αντίπαλοι του Νετανιάχου. Άρα, κατά τη γνώμη των περισσότερων, αυτοί θα σε ασπιστούν, δεν θα παίζει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερα μέσα στο, ακόμα και αν συγχαίνονται τον Ερντογάν, λέω, τον Νετανιάχου, δεν θα τον ρίξουν οι αντίπαλοι του. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Να πάμε γρήγορα στα τουρκικά. Ναι, γιατί μπράβο, ναι, Μιχάλη. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ναι. Περιμέναμε ότι η Τουρκία δεν θα τηρούσε τις υποσχέσεις της για την ένταξη της Σουηδίας του ΝΑΤΟ. Εμείς οι τρεις τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Επιβεβαιώθηκαν όσοι έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θα έγκρινε την είσοδο της Σουηδίας. Χθες ο Χακάν βρέθηκε σε κλειό των Αμερικανών και των Νατοϊκών, αλλά πίστεψτε με, δεν ίδρωσε το αυτί του, συναδελφοί. Υποσχέθηκε ξανά ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά κοιτάξτε, μέχρι τότε θα δούμε ποιος που ζει και ποιος πεθαίνει. Επίσης, να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκική Εθνική Συνέλευση σταμάτησε τις διαδικασίες είναι διότι η τελευταία τους απέτηση είναι να παραδώσουν οι Σουηδοί όλους τους Τούρκους δημοσιογράφους που έχουν βρει καταφύγιο στη Σουηδία. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι εκεί κάνουν πραγματικά καταστροφικό έργο για τον Ερντογάν. Έχουν έναν φοβερό τρόπο να βρίσκουν ακόμα και έγγραφα που αφορούν την οικογένειά του. Και αυτό το ενοχλεί πάρα πάρα πολύ. Τέλος, να πούμε ότι ο κύριος Φιτάν, ο οποίος θα αναχωρήσει σήμερα για εσάς από τη Βρυξέλλες για να πάει στη Νέα Υόρκη, να λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, βασικά θέλει να δείξει ότι ο Ερντογάν είναι ο πατερούλης των Παλαιστινίων και γενικά των μουσουλμάνων. Επίσης, να σας πω ότι με τον Τούρκο Υπουργό η συνάντηση του κ. Μπλίνκεν ήταν δύσκολη. Ναι. Αντίθετα, και εδώ θα δούμε και τη διαφορά, η συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη ήταν μια κουβέντα δύο συμμάχων που έχουν σχεδόν μηδενικά προβλήματα, τα οποία όμως τα λύνουν χωρίς εκβιασμούς και φωνές σε αντίθεση με τα προβλήματα. Αν δεν κάνω λάθος, τον κάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ετοιμάζει βαλίτσες το Γενάρη για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κ. Γεραπετρίτης. Τον Ιανουάριο θα τον έχουμε εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, okay. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλει ταλέντο να προσπαθείς να καταφέρεις να δημιουργήσεις τόσα προβλήματα στη χώρα σου, νομίζω. Θέλει ένα ταλέντο και αυτό το ταλέντο του κυρίου Ερντογάν είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Καλημέρα. Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.